Καλησπέρα παιδιά, τσεκτεκνά ο Κώστας εδώ. Το σημερινό βίντεο είναι λίγο περίεργο. Είναι κάτι που κέρδισα σε έναν διαγωνισμό και το αστείο είναι ότι είναι τόσες πολλές συμπτώσεις γι' αυτό που πραγματικά ξεπερνάει λίγο το... τη λογική. Λοιπόν, πώς έχει ιστορία. Πριν από καιρό, κάνα 5-6 μέρες πριν να φύγω για τις διακοπές των Χριστουγέννων, ξεκίνησα να παίζω το Wolfenstein, το The New Order, όπως βλέπετε, και έχω και τα background από πίσω στον υπολογιστή. Το παιχνίδι το λάτρεψα, άρχισα να παίζω, ήθελα να πιάσω λίγο το συνέστημα. Είναι απίθανο παιχνίδι, πραγματικά μπορώ να πω ότι το έχω πάει πάρα πολύ καλά και ξεκίνησα να το παίζω και για δεύτερη φορά για να δω και τα εναλλακτικά. Το παιχνίδι απλά δεν τελειώνει την πρώτη φορά, θες να το ξαναπαίξεις για να ανακαλύψεις και όλα τα υπόλοιπα πράγματα. Πραγματικά, αν το ξαναπαίξεις δεύτερη φορά, το παιχνίδι είναι τρομερό. Τέλος πάντων, τα έπαιξα λίγο ανάποδα. New Order, μετά το The Old Blood και προετοιμάζομαι για το The New Colossus. Το θέμα είναι ποιο. Πριν από πολύ καιρό στο Busted.gr είχα πάρει μέρος σε ένα διαγωνισμό. Σχετικά με το Wolfenstein, δεν το είχα καν να το παίξω, δεν το είχα καν το παιχνίδι εκείνο τον καιρό. Απλά μ' άρεσε. Και κλήρωνα νομίζω το Wolfenstein το παιχνίδι, το New Colossus και κάποια άλλα πραγματάκια. Κλασικά παίρνω μέρος σε πολλούς διαγωνισμούς, οι φίλοι μου και όσοι με ξέρουν πόσο τυχερός άνθρωπος είμαι και τέλος πάντων δηλώνω συμμετοχές και μετά το ξεχνάω. Και τέλος πάντων το είχα ξεχάσει παντελώς αυτό, αγόρασα το παιχνίδι στο ενδιάμεσο, αγόρασα βασικά τα δύο παλιά, το καινούριο δεν το έχω ακόμα, θα το πάρω και μάλλον παίζει για το PlayStation, θα δούμε. Και τι γίνεται τώρα. Ξεκινάω να το παίζω, πορώνω μου ωραία και καλά και εκεί που χαίρομαι και σκέφτομαι, γιατί όταν παίζω ένα παιχνίδι σκέφτομαι συνήθως για το παιχνίδι, χτυπάει ένα μήνυμα και μου λένε, ξέρεις κάτι, χρόνια πολλά, ήταν παραμονές Χριστουγέννων πριν να φύγω, κέρδισες στο διαγωνισμό. Λέω, ρε παιδιά, ποιο διαγωνισμό, το ξεχάσει παντελώς. Μου λένε το και το και λέω, κοίτα να δεις ρε φίλε, μόλις ξεκίνησα να το παίζω, δηλαδή αυτό το παιχνίδι, δεν ξέρω, με θέλει πάρα πολύ. Λέω ότι κέρδισα το παιχνίδι, εντωμεταξύ πάνω το έγραφα παράλληλα στο chat με τον κολλητό μου και λέω ξεκίνησα να παίζω τα άλλα και εκεί που ήθελα να το παίξω, τσούπου έρχεται. Αλλά τελικά δεν κέρδισα το παιχνίδι, κέρδισα κάποια άλλα πραγματάκια τα οποία είναι περιφερειακά θα έλεγα του παιχνιδιού. Θα τα δούμε μαζί. Σίγουρα είναι κάτι μαλακό, φαντάζομαι κάτι φασματοειδές και κάποιο steelbook που μου έχει πει το παιδί σίγουρα. Όμως δεν θυμάμαι τα υπόλοιπα τι είναι, τι δεν είναι, θα τα δούμε μαζί. Γι' αυτό ήθελα να το κάνω λίγο έτσι ξεχωριστό. Άλλαξα οπτική γωνία, βέβαια η αλήθεια είναι επειδή είναι βράδυ και τα φώτα δεν είναι τόσο. Δεν έχω φωτισμό στούντιο. Αναγκαστικά παίζω με δύο μικρές λάμπες. Ίσως να σας φανεί λίγο σκοτεινό, αλλά δεν πειράζει. Ούτως ή άλλως η κάμερα πιστεύω να γράφει αρκετά καλά. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται, τι είναι το παιχνίδι. Θα το παίξω δεκάμερο σήμερα, ελπίζω να καταφέρω να κάνω ένα πολύ καλό κόμπο. Ήρθε το πακέτο αυτό, αρκετά μεγάλο, αρκετά βαρύ. Πρέπει να έχει αρκετά πραγματάκια και να τα ανοίξω. Όμως θα τα ανοίξω, δεν θα τα ανοίξω με το κλασικό μαχαίρι που ξέρετε. Θα το ανοίξω. Εδώ είναι η συλλογή με τα μαχαίρια, η οποία σας τη χρωστάω, αλλά έγιναν κάποια περιστατικά και λίγο θα πάει. Βασικά δεν ξέρω αν θα σας τα δείξω ποτέ. Θα τα ανοίξω. Αυτό εδώ. Ένα μαχαίρι το οποίο δεν ξέρω αν το έχω χρησιμοποιήσει, δεν νομίζω να το έχω χρησιμοποιήσει. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου μαχαίρια, το έχω αγοράσει. Αυτό εδώ, από πού το πήρα, από eBay το έχω πάρει νομίζω αν θυμάμαι καλά. Είναι πραγματικά υπέροχο μαχαίρι και κόβει κιόλας. Και βασικά το πακέτο είναι τόσο τέτοιο που δεν χρειάζεται καν, αλλά εντάξει για το τυπικό της υπόθεσης. By the way, τα παιχνίδια είναι τρομερά, αξίζουν και με το παραπάνω. Εγώ τα βρήκα σε bundle στο πρώην Bundle Stars. Τώρα το αλλάξανε, το κάνανε ένα. Δεν θυμάμαι πώς το άλλαξαν το όνομα. 9 ευρώ και τα δύο, και το New Order και το The Old Blood. Οπότε ήταν καλή ευκαιρία. Στο Steam πέφτουν γύρω στα 7-8 ευρώ το καθένα. Εγώ τα πήρα από εκεί. Πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Είναι καλά πακεταρισμένα. Τα μεταφορικά συνεννοηθήκαμε με τα παιδιά, τα πλήρωσα εγώ γιατί εντάξει είχαν να στείλουν πάρα πολλά, οπότε εντάξει ο καθένας που κερδίζει το τέτοιο το δικό του πακέτο, γιατί κέρδισαν αρκετά άτομα, νομίζω 4-5. Ο καθένας πλήρωσε τα δικά του μεταφορικά, πλήρωσα και εγώ 7 ευρώ μεταφορικά μου ήρθε το συγκεκριμένο. Και πάμε να δούμε κομμάτι-κομμάτι τι έχει πρώτα μέσα. Λοιπόν, το βγάλω το πρώτο. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα, έτσι όπως το καταλαβαίνω, να το δείξω πρώτα εδώ πέρα.
για να τα δείξω και εδώ πέρα. Είναι σουβεράκια. Γράφει πάνω Wolfenstein The New Colossus Super Beer. Για μπύρες προφανώς. Είναι σουβεράκια. Και το καλό είναι ότι είναι πλαστικοποιημένα. Ναι, είναι και μαγνητικά. Δεν ξέρω, είναι μαγνητικά. Κάτι σιδερένιο. Όχι, είναι μαγνητικό. Δεν είναι μαγνητικό. Οπότε, ναι, σουβέρ. Με διάφορες εικόνες που... Εντάξει. Όχι, δεν είναι μαγνητικά. Λοιπόν, ένα, δύο, τρία και τέσσερα. Τώρα είναι λίγο γρήγορα, να σας τα δείξω και εδώ. Υπέροχα είναι, αν και από ό,τι κατάλαβα αυτό θα χρησιμοποιήσω, που λέει Robotechnik. Φαίνεται θα γίνει το αγαπημένο μου. Πραγματικά θα γίνει το αγαπημένο μου. Οκ. Αυτό ήταν πολύ ωραίο. Πάμε να δούμε τι άλλο έχει μέσα. Αυτό το μαλακό τελικά δίνα μπλούζα, ήταν το Bubble Wrath. Λοιπόν, μέσα Steelbook του παιχνιδιού Wolfenstein 2 The New Colossus. Βέβαια παιχνίδι δεν έχω, ελπίζω να το πάρω σύντομα και μάλλον σας είπα θα το πάρω για το PlayStation 4. Και μέσα, τι είναι αυτά, α, καρτούλες από τον Busted. Καλά ρε παιδιά, πιο πολλές δεν είχε να βάλετε. Τα παιδιά που ο διαγωνισμός έγινε στο Busted GR όπως σας είπα. Ο Χριστός και πάλι για 150 εκατομμύρια κάρτες. Όπως να έχει, ευχαριστώ τα παιδιά για το διαγωνισμό και που δώσαν στον κόσμο την ευκαιρία. Γενικά είμαι ένας κολόφαρδος άνθρωπος όσο δεν πάει. Έχω κερδίσει και κερδίζω πάρα πολλά πραγματάκια. Ειδικά σε gaming και όχι μόνο. Τσεκάρετε το site τους. Είναι αρκετά, κάνουν αρκετά καλή δουλειά, τους παρακολουθώ εδώ και χρόνια. Και αξίζει πιστεύω. Ωραίο, μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Το μεταξύ αγαπημένη σκηνή στο The New Order όταν έγινε το πρόσωπο της Φράου, πώς τη λέγανε, το όνομα της το ξεχνάω πάντα, Φράου κάτι ήταν αυτή, το έκανε κοιμά η μηχανή, είχε πολύ, ήταν πολύ καλή σκηνή. Αν και αυτή δεν ψοφούσε με τίποτα. Μετά έχουμε Recording Company Bleachments. Bleachments. Είναι το soundtrack του παιχνιδιού. Και έχει πίσω κομμάτια, εντωμεταξύ το ωραίο ποιο είναι. Το Die Kaffer, Kaffer, χάλια προφορά, δεν ξέρω γερμανικά. Πολλά από αυτά τα εξώφυλλα που έχει, να σας τα δείξω, ελπίζω να μπορείτε να τα δείτε, να μην θαμπώνει. Πολλά από τα εξώφυλλα που έχει πίσω υπήρχαν μέσα στο παιχνίδι, τα έβρισκε σε σημεία, ειδικά θυμάμαι αυτό το Die Kaffer μου έχει μείνει, που είναι όπως ήταν οι Beatles που περνούσαν τον δρόμο, κάτι αντίστοιχο στο σύμπαν του Wolfenstein. Ήταν πραγματικά, ήταν ιδιαίτερο, το είχα προσέξει. Και το τελευταίο κομμάτι είναι αυτό εδώ πέρα. Wolfenstein, this bug is not a toy. A notebook, ένα σημειωματάριο. Γενικά έχω λατρεία με τα σημειωματάρια. Συλλέγω σημειωματάρια, γράφω σε σημειωματάρια. Και είναι ένα σημειωματάριο του Wolfenstein. Είναι πάρα πολύ όμορφο, θα σας το δείξω και εδώ. Ω, τι λες τώρα, έχει, τι λες τώρα, έχει για να βάζεις το στυλό σου μέσα να τον κρύβεις. Πολύ προ. Για στυλό πιστεύω να είναι αυτό, να μην είναι για κάτι άλλο. Λογικά για στυλό είναι, ιδιαίτερο. Αυτό δεν πρόκειται να γράψω μέσα, φυσικά θα είναι καθαρά για συλλεκτικούς σκοπούς, αλλά... Ναι, να σας δείξω εδώ, ο στυλός πάει εδώ πέρα, κρύβεται. Ο στυλός είναι δικός μου, της Xiaomi, τον έχω εδώ. Άσχετο, βλέπετε τώρα μια διαφορετική οπτική γωνία. Καθαρίζω, συμμαζεύω το δωμάτιο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, σιγά σιγά. Δεν θα πω κάτι παραπάνω. Και μου αρέσει αυτή εδώ η πλευρά. Έχω βάλει, θα σας τα δείξω και όταν θα έρθει η ώρα, διάφορα πιαστράκια που είναι για καλώδια και βάζω μέσα στη λούς. Και είναι η αγαπημένη μου γωνία, είναι πολύ πρακτικό. Γενικά είμαι άνθρωπος της πατέντας, όπως το σκέφτομαι. Λοιπόν, πολύ όμορφο. Πάρα πολύ όμορφο. Απλό αλλά ωραίο και είναι ιδιαίτερο. Να σας πω την αλήθεια, τα χάρηκα. Γιατί πραγματικά το παιχνίδι το έχω λιώσει. Νομίζω στους φίλους μου, και έχω πολλούς φίλους και καλούς φίλους που παίζουν το παιχνίδι το συγκεκριμένο, τουλάχιστον στο The New Order, είμαι νομίζω τρίτος σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους στην κατάταξη.
Οπότε, είμαι καλός. Και πραγματικά το έχω λατρέψει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Πραγματικά, δεν ξέρω. Ήταν πολύ καλή φάση και κυρίως γιατί έτυχε σε μια περίοδο που μόλις το είχα ξεκινήσει, είχα κατενθουσιαστεί και ξαφνικά ξέρεις τώρα να παίζεις ένα παιχνίδι και λες γαμώτο, αυτό είναι γαμάτο παιχνίδι. Δηλαδή, λες, OK, θέλω να το παίξω, θέλω να το λιώσω, να σου έρχεται μια και λες κέρδισες από το Wolfenstein merchandise ξεχωριστά, ξέρεις, από ένα giveaway και λες πώς γίνεται αυτό. Λοιπόν, μικρό, δεν ξέρω πώς θα βγει γιατί το φωτισμός δεν είναι ο καλύτερος. Μην παραπονιέστε βέβαια γιατί εντάξει είπαμε ούτε στούντιο έχω ούτε πολλά λεφτά αυτή την περίοδο για να πάρω φώτα να δω πώς θα τα φτιάξω. Ελπίζω κάποια στιγμή καταφέρω να το πετύχω και αυτό. Το γυρίζω και αργά το βράδυ, απλά μου ήρθε τώρα η έμπνευση έτσι όπως τα είδα. Αυτό είναι ένα animated από πίσω, αν το δείτε, αν προσέξατε κουνιέται από πίσω το φόντο. Το έχω ανεβάσει εγώ στο Wallpaper Machine, αν δεν κάνω λάθος το πρόγραμμα. Υπάρχει online, αν θέλετε να το κατεβάσετε μπείτε, Wallpaper Engine είναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί σου δίνει τη δυνατότητα να βάζεις κινούμενα wallpaper. Anyway, αυτό το έχω φτιάξει εγώ το wallpaper, το έχω ανεβάσει βασικά. Υπάρχει. Και είναι animated όπως βλέπετε, εδώ πέρα είναι το αγαπημένο μου theme, βασικά μου αρέσει πάρα πολύ. Το παιχνίδι είναι τρομερό, πάτε παίξτε το, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα παιδιά από το Bastid.gr για την κλήρωση. Αυτά, θα βρουν καλή θέση, ειδικά αυτό εδώ στο γραφείο μου, θα είναι ό,τι πρέπει. Από μένα να έχετε μια όμορφη μέρα, νύχτα, απόγευμα, ό,τι θέλετε. Και θα ήθελα σιγά σιγά να δούμε πώς θα το φτιάξω κιόλας. Να σας έκανα κάποια unboxing και έτσι σε φάση με αλλαγή οπτικής γωνίας. Να κάνουμε κάποια βίντεο. Να δούμε. Γενικά ετοιμάζω το setup μου, το καθαρίζω, το φροντίζω. Θέλω να φτιάξω μερικά κομμάτια ακόμα και πλησιάζω σιγά σιγά εκεί που θέλω να πλησιάσω. Από μένα να έχετε μια όμορφη μέρα, παιδιά. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Ξαναλέω unboxing, μη θα δούμε. Γεια σας.